κεφάλαιων που στις πιο μαύρες σελίδες της σύγχρονης ιστορίας του τόπου μας αντιστάθηκαν, διώχθηκαν, διεκδίκησαν και ύψωσαν περήφανα απέναντι στους αντιδραστικούς μηχανισμούς το ανάστημά τους, απευθύνω θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό στη σημερινή μας μάζοξη. Το μήνυμα που στέλνουμε προς την κυβέρνηση και τους συμμάχους της, εγχώριους και διεθνείς, όλοι εμείς που οργιστήκαμε να υπηρετούμε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και όχι των αφεντικών του πολιτικού προσωπικού της χώρας, είναι ένα. Για όσους τις μέρες μας παίρνουν ανέμους με απαγορεύσεις, καταστολή και κατάργηση λαϊκών ελευθεριών και δικαιωμάτων, η ιστορία του λαϊκού κινήματος διδάσκει ότι θα βρεθούν πολύ σύντομα αντιμέτωποι με τις θύελλες των αγωνιστικών αντιδράσεων που οριμάζουν στις συνειδήσεις των καταπιεσμένων. Ένα ακόμα συμπέρασμα που βγαίνει από το αντιδραστικό εγχείρημα και της σημερινής κυβέρνησης που έρχεται να προσθεθεί σε όλα τα προηγούμενα συντηρητικά, σοσιαλιστικά κεντρώα και τα δημιουργήματα της πρώτης φοράς αριστεράς, είναι ότι το πολιτικό προσωπικό της αστικής τάξης ποτέ του δεν χόρεψε ότι οι λαϊκές ελευθερίες και τα δικαιώματα της εργατικής τάξης και των συμμάχων της κατακτήθηκαν, κατοχυρώθηκαν και επιβλήθηκαν με σκληρούς ταξικούς αγώνες και θυσίες και όχι καλή τη θέλησή του. Αν στις μέρες μας λοιπόν νιώθουν ότι οι συνθήκες για πισωγυρίσματα είναι ευνοϊκές, ας πάρουν υπόψη τους ότι η οργή που συσσωρεύεται στο λαό από το άδικο που οι πολιτικές τους δημιούργησαν προς χάρη των αφεντικών τους, όσους νόμους και αν ψηφίσουν και όσες καμουφλαρισμένες απαγορεύσεις και να σκαρπιστούν, δεν θα μπορέσουν να σταθούν εμπόδιο την ώρα που θα ξεσπάσαν χήμαρος αυτή η δίκαια οργή του μέσα τους νέους ελπιδοφόρους αγώνες. Αυτό διδάσκει η σύγχρονη ιστορία της πάλης του λαού μας για δικαιώματα και ελευθερίες. Ποτέ δεν είναι όμως αργά. Ακόμα και τώρα μπορούν να την πάρουν υπόψη τους πριν ολοκληρώσουν το νομοθετικό τους έκτρωμα. Συναγωνίστρες και συναγωνιστές, είναι καιρός τώρα που το πολιτικό προσωπικό της αστικής τάξης κατ' εντολή της ετοιμάζει βήμα-βήμα το έδαφος για να βάλουν πάση θυσία στο γύψο τον λαό και τα δικαιώματά του. Αυτή τη φορά όμως δεν έχει ανάγκη η αστική τάξη κάποια εθνοσωτήρια επανάσταση τύπου 21 Απριλίου. Πρώτη η Ευρωπαϊκή Ένωση με όλους τους αντιδραστικούς μηχανισμούς που δημιούργησε η καταστολή ενάντια σε όσους αγωνίζονται ο περιορισμός ή η κατάργηση δημοκρατικών ελευθεριών που εκείνη τη μαύρη περίοδο επιβάλλονταν με βασιλικά διατάγματα τώρα να ονομάζονται απλά μεταρρυθμίσεις. Σε αυτή την κατεύθυνση κινήθηκαν τα τελευταία χρόνια όλες οι εγχώριες κυβερνήσεις. Πότε με καραβιές fast track προσλήψεων για τους καταστατικούς μηχανισμούς πρώτης γραμμής, πότε με αριστερής έμπνευσης απεργοπτώνα νομοθετήματα, πότε με άμεση εμπλοκή αστυνομικών και εισαγγελικών δυνάμεων στις διεργασίες του συνεργαστικού κινήματος, πότε με την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου, πότε με τους εθελοντές αστυνομικούς, με τους εθελοντές αρτοφύλακες, δηλαδή τους σημερινούς ρουφιάνους της γειτονιάς, πότε με ασκήσεις για την αντιμετώπιση πλήθους με εμπλοκή ειδικών τμήματων των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφάλειας και τη συμμετοχή προσωπικού της λοιποσυμμαχίας. Και τώρα τελευταία, με τη μετατροπή ακόμη και του πολιτιστικού σώματος και της πολιτικής προστασίας σε καταστατικό μηχανισμό. Αποκαλυπτικό για τις πραγματικές προθέσεις εγχείρημα είναι η νεκρά ανάσταση του βασιλικού διατάγματος της Χούντας για την οπλοφορία των προσβεστών με τον νόμο 4662 του 2020. Αλήθεια, σε τι θα χρησιμεύσει στους προσβέστες το όπλο στη μάχη τους ενάντια στις πυρκαγιές και τις φυσικές και τεχνολογικές καταστροφές? Γιατί εμπλέκουν τους προσβέστες σε καταστατικές ενέργειες ενάντια στους πρόσφυγες και τους μετανάστες? Γιατί τους εμπλέκουν σε ελέγχους πολιτών με αφορμή την πανδημία? Αν δεν είναι αυτό συγκαλυμμένη εκπαίδευση του νέου καταστατικού ρόλου που ετοιμάζουν, τι άλλο μπορεί να είναι? Αυτή την κατεύθυνση εξυπηρετεί η συγκαλυμμένη χρηματοδοτούμενη με μυστικά κονδύλια συμμετοχή στον νέο εθνικό μηχανισμό της πολιτικής προστασίας του ΝΑΤΟ, της Europol και φορέων του επιχειρηματικού κόσμου. Οι προθέσεις γίνονται όλο και πιο ξεκάθαρες για το που στοχεύουν. Ας κοιτάξουν στα μάτια όχι μόνο η σημερινή κυβέρνηση, αλλά όλα τα αστικά κόμματα που κυβέρνησαν αυτόν τον τόπο και ας δώσουν μια απάντηση στο λαό που έχει υποφέρει κοντά 3 δεκαετίες τώρα από τις αντιδραστικές πολιτικές τους και έχει πληρώσει βαρύ τίμημα με 245 νεκρούς, με 7 εκατομμύρια στρέμματα καμένοντας υπόλοιπων εκτάσεων και χιλιάδων καταστραμμένων λαϊκών περιουσιών.
Γιατί αντί να τον φωνακίσουν και να τον προστατέψουν από τέτοιου είδους κινδύνους, εντάσσουν τους αρμόδιους μηχανισμούς της πολιτικής προστασίας στους καταστατικούς μηχανισμούς για να τους στρέψουν εναντίον του. Ας απαντήσουν όλοι τους μηδενώς εξαιρουμένου γιατί για τους εγκληματικούς σχεδιασμούς της λιποσυμμαχίας του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ που επιφέρουν τον θάνατο και την προσφυγιά εκατομμυρίων ανθρώπων και προκαλούν την καταστροφή των πλουτοπαραγωγικών πηγών ανεξαρτήτων χωρών, με μεγάλη ευκολία τους σηματοδοτούν με 4 και πλέον δις το χρόνο, ενώ για την πυροπροστασία της χώρας που αφορά την προστασία του λαού και των δασικών υποσυστημάτων μειώνουν συνεχώς τα κονδύλια επικαλούμενοι την ιδιοσυνεμική κατάσταση της χώρας. Συναγωνίστες και συναγωνιστές, γίνονται ολοένα και πιο κυνηγοί και απροκάλυπτοι. Αξιοποιούν τον θρύνο και τη θλίψη του λαού για τα τραγικά θύματα των αντιδραστικών εγκληματικών τους πολιτικών όπως το ΜΑΤΙ, αλλά και των παρακρατικών μηχανισμών που χρόνια υποθάλπουν όπως η Μαρφίν για να θωρακίσουν το καζαρτικό τους οπροστάσιο σε όλα τα επίπεδα. Σοδιάζουν όπως δυνάμεις και ό,τι άλλο εξυπηρετεί τους αντιδραστικούς τους σχεδιασμούς από τον κρατικό μηχανισμό για να αντιστρέψουν ενάντια στον νεκρό λαό την κατάλληλη στιγμή. Δεν κρατιούνται πλέον. Έχουν πλήρη επίγνωση ότι οι απάνθρωπες ταξικές πολιτικές τους, αυτές που ήδη εφαρμόζουν και αυτές που απεργάζονται επ' ευκαιρία και της πανδημίας, θα τοποποιήσουν και θα ξαφνιώσουν ακόμα περισσότερα τμήματα των λαϊκών στρωμάτων. Είναι σίγουρο ότι φτάνει στα αυτιά τους ο αγχός από τους λαϊκούς αγώνες που έρχονται και γι' αυτό προσπαθούν να προλιάνουν το έδαφος καλλιεργώντας τον φόβο και την ξενοφοβία. Ακόμα και αυτό το αφόρμητο ξέσπασμα των εκατομμυρίων πολιτών στη ΣΥΠΑ ενάντια στην αστυνομική βία και την καταστολή στην πιο ισχυρή καπιταλιστική οικονομία που τραγίζει τους ανηλικίους και τους προβληματίζει. Γι' αυτό άλλωστε επιστρατεύουν και όλα αυτά τα αντιδραστικά τηλεοπτικά παπαγαλάκια της ελληνικής αστυνομίας που με το μανδύα του συνδικαλιστή χύνουν καθημερινά δικητήριο για όποιον αγωνίζεται ενάντια σε λαϊκές πολιτικές υιοθετώντας πρακτικές της αμερικάνικης αστυνομίας. Ας λάβουν όμως υπόψη τους ότι οι έστολοι δεν είναι μόνο αυτοί που έχουν ταυτίσει το συμφέρον της χώρας με τα συμφέροντα των παράσιτων της οικονομικής ολιγαρχίας αυτού του τόπου. Δεν είναι όλοι αυτοί που ξεχνώντας την ταπεινή τους ταξική καταγωγή ξεχύνονται σαν λιμασμένοι πάνω στον εργαζόμενο, τον άνεργο, τον συνταξιούχο, τον μαθητή, ακόμα και τον έστολο συνάδελφό τους που διαδηλώνει για τα δίκαια του. Έστολοι είναι όλοι αυτοί χιλιάδες των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που και οι ίδιοι και τα μέλη των λαϊκών οικογενειών τους από όπου προέρχονται είναι θύματα των αντιλαϊκών πολιτικών και πλήττονται από τις περικοπές μισθών, εργασιακών δικαιωμάτων, τη συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους και των παροχών στην υγεία, την παιδεία, την πρόνοια. Όλοι αυτοί που δεν ξεχνούν ότι μέχρι τη δεκαετία του 80 δεν είχαν κανένα δικαίωμα σε εργαζόμενοι και δούλευαν από νύχτα σε νύχτα χωρίς ρεπό. Ήταν συνεχώς με μια βαλίτσα στο χέρι. Δεν απολάμβαναν ακόμη και τις στοιχειώδες ελευθερίες για την προσωπική τους ζωή. Αφού και να παντρευτούν, έπρεπε να προσκομίζουν πιστοποιητικό κοινωνικό προβλημάτων της υποψήφιας συζύγου. Μην τυχόν και χαλάσει η μαγιά της εθνικοφροσύνης που μπόλιαζαν τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας των ενόπλων δυνάμεων. Όλοι αυτοί που ακριβώς για όλους αυτούς τους λόγους πήραν απόφαση και οργάνωσαν τα συνδικάτα τους παρά τις διώξεις που υπέστησαν, διεκδίκησαν εργασιακά δικαιώματα και ελευθερίες και σήκωσαν τον αίσθημά τους απέναντι στην τρομοκρατία και την ελευθερία. Γνωρίζουν λοιπόν οι έστολοι από πρώτο χέρι τι σημαίνει περιορισμός των κρατικών ελευθεριών. Γνωρίζουν ότι ο περιορισμός των διαδηλώσεων πλήττει πρώτα και κύρια τους ίδιους αφού δεν έχουν άλλη μορφή πάλης μια και τους απαγορεύει το αστικό σύνταγμα την απεργία. Παίρνουν υπόψη τους όλους αυτούς τους ψιθύρους για την κατάργηση του δικαιώματός τους στον συνδικαλισμό και αντιλαμβάνονται ότι θέλουν για μία ακόμη φορά να τους ρίξουν στα μαύρα, αντιδραστικά και ανελεύθερα σκοτάδια από εκεί δηλαδή που έκαναν δεκαετίες ολόκληρες για να ξεφύγουν. Όπως γνωρίζουν πολύ καλά ότι όταν έκαναν τις πρώτες προσπάθειες για να σηκωθούν στα πόδια τους, κοντά τους βρέθηκε το οργανωμένο λαϊκό και ταξικό κίνημα και απέναντί τους το πολιτικό προσωπικό της αστικής τάξης και συμπορευόμενοι μηχανισμοί του. Και ότι μόνο αυτό συνεχίζει μέχρι τις μέρες μας να βρίσκεται δίπλα τους και να παλεύει και για τα δικά τους δικαιώματα. Έχουν πλήρη επίγνωση ότι το αστικό κράτος τους αξιοποιεί και να προστατεύσει τα συμφέροντα της τάξης που υπηρετεί και ότι με μεγάλη ευκολία τους διαθέτει προς ενοικίαση μαζί με μέσα και εξοπλισμό για την προστασία των επιχειρηματικών συμφερόντων, όχι πλέον μόνο την ελληνική αστυνομία, αλλά τώρα και την προσφυγή. Γι' αυτό είναι σίγουρο ότι τούτες τις ώρες που ξεδιπλώνεται ο αντιτομορετικός σχεδιασμός της κυβέρνησης, αν θέλουν να συνεχίζουν να στέκονται στα πόδια της περηφάνεια για την προσφορά τους στον λαό και με αξιοπρέπεια για αυτούς τους ίδιους, γνωρίζουν ότι η θέση τους είναι δίπλα στο οργανωμένο λαϊκό κίνημα και όχι απέναντί του.
εκ μέρους όλων των αποστράτων που πάλεψαν για να γίνουν τα σκοτάδια φως μέσα στα σώματα ασφαλείας και τις ένοπλες δυνάμεις, απευθύνω αγωνιστικό κάλεσμα συσπήρωσης όλων των εν ενεργεία αποστράτων και αποστράτων των σωμάτων ασφαλείας και των τρόπων δυνάμεων για να μην περάσουν και να μην εφαρμοστούν στην πράξη η αντιδραστική και διαδραστική κυβέρνηση των συμμάχων. Με την νίκη!